Ο κορυφαίο Έλληνα ακαδημαϊκός σταμάτη Κρεμιζή, κατά τη διάρκεια τηλεοπτική του συνέντευξη, τόνισε μεταξύ άλλων πω εάν δεν φροντίσουμε την γη, θα χαθεί το ανθρώπινο είδο, δεν υπάρχει κυβωτό για να μα σώσει. Είναι πολύ απλό και αυτό θα πρέπει να είναι ο αντικειμενικός σκοπό τη ανθρωπότητα και να εκλέγουμε πολιτικού οι οποίοι το καταλαβαίνουν. Παράλληλα. Αναφερόμενο στα επόμενα σχέδιά του, ανέφερε πω σχεδιάσαμε τη διαστημική αποστολή, η οποία δεν έχει ακόμη όνομα, αλλά είναι ένα διαστημόπλιο το οποίο θα κινείται με τουλάχιστον διπλάσια ή τριπλάσια ταχύτητα από αυτή του Voyager, δηλαδή 120.000 χιλιόμετρα την ώρα, που θα πάει πολύ πιο γρήγορα από τη Γη στο γαλαξία, από ό,τι πήγε το Voyager που έκανε 35 χρόνια. Είναι τόσο δαπανηρό να συντηρηθεί ο άνθρωπος στο διάστημα που είναι τρομερά δύσκολες οι επανδρομένες αποστολές, σε μεταξύ άλλων, ο κύριο Κρεμίζη, ενώ υπογράμισε πω έχουμε πάει στο φεγγάρι και μετά σταματήσαμε. Κυρίω και για το κόστο και θα επαναληφθεί τώρα μετά από σχεδόν 50 χρόνια με το πρόγραμμα Άρτεμις, τονίζοντα πω η οριστική εκτόξευση με ανθρώπινο πλήρωμα με προορισμό το φεγγάρι θα γίνει το 2025.